Καλημέρα, περόσπερα, λιμπεραδόρες. Τελευταίο μέρος της εκπομπής και όπως σας είχαμε υποσχεθεί, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, τον κύριο Χάρη Αηδονόπουλο, ο οποίος θα μας μιλήσει για την εικόνα των αστέγων που έχουμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Γιατί ωραία τα στολίσαμε τα Χριστουγεννιάτικα, αλλά η εικόνα αυτή θα την έλεγε κανείς και αποτρόπαια. Καλημέρα, Αντιδήμαρχε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πολύ σωστά το είπατε. Η εικόνα είναι ιδιαιτέρως έτσι απαξιωτική για τους ίδιους τους ανθρώπους πρώτα απ' όλα. Και ορισμένες φορές και για λόγους δημόσιας υγείας, αλλά και της ατομικής τους υγείας. Περνάμε οι άνθρωποι στο κέντρο της αγοράς, υποτίθεται στολισμένα, χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, και βλέπουμε ανθρώπους να είναι στα πεζοδρόμια, να είναι εκεί πέρα και στην Τζιμισκή και στην Αριστοτέλους. Μια εικόνα πραγματικά θλιβερή, και όλοι αναρωτιούνται, μα γιατί ο Δήμος δεν κάνει κάτι για αυτούς τους ανθρώπους. Και γι' αυτό καλέσαμε εσάς που είστε υπεύθυνος ως Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής να μας πείτε γιατί ακριβώς δεν μπορεί να επέμβει ο Δήμος σε αυτή την περίπτωση και τι γίνεται. Λοιπόν, καταρχήν να ξεχωρίσουμε το εξής. Υπάρχουν κάποιοι ωφελούμενοι που ανήκουν σε ειδικές ομάδες από άποψη εξαρτήσεων, ας το πω έτσι ευγενικά, με τους οποίους εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να ασχοληθούμε γιατί δεν έχουμε την. Ή μάλλον μπορεί να την έχω εγώ ως γιατρός, αλλά δεν την έχω ως Αντιδήμαρχος. Την δυνατότητα να τους προσεγγίσουμε. Σε κάθε περίπτωση και με αυτούς ασχολούμαστε, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις, και αυτών που ανήκουν σε εξαρτήσεις ή και αυτών που είναι εκπεπιθήσεως άστεγοι. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, στους οποίους προτείνεται η μετάβαση και φιλοξενία στις δομές μας, απαντούν με ένα στόμα, με μία φωνή, ότι δεν πάμε εκεί πέρα γιατί εκεί μας κλέβουν. Αυτό είναι ψέμα. Ο καθένας έχει τον ατομικό του φορεαμό εκεί πέρα, αλλά δεν έρχονται εκεί γιατί το υπνοτήριο έχει κανόνες. Οι κανόνες αυτοί είναι ότι δεν επιτρέπεται η χρήση ουσιών, δεν επιτρέπεται το κάπνισμα και υπάρχει ένα ωράριο τι ώρα θα φάτε, τι ώρα θα κοιμηθείτε και τι ώρες θα κάνετε μπάνιο. Είναι λοιπόν άνθρωποι εκπεπιθήσεως άστεγοι, μια ομάδα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βρίσκονται στον δρόμο γιατί επαιτούν, η επαιτία ξέρετε δεν είναι αδίκημα, και βρίσκονται στον δρόμο επίσης γιατί μπορεί να ασκούν και κάποια δραστηριότητα παράνομη. Δεν μπορώ να τα πω όλα βεβαίως με τις λέξεις που αντιστοιχούν ακριβώς. Έχουμε προσεγγίσει όσους βρίσκονται στο δρόμο. Σαν καραμέλα τους έχουμε επαναλάβει ότι η δομή μας είναι διαθέσιμη, ότι υπάρχει το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων επιπλέον, όπου μπορούν να έρχονται να κάνουν μπάνιο, να τρώνε, να εξετάζονται από γιατρό, να μιλάνε με ψυχολόγο, με κοινωνικό λειτουργό. Κάποιοι από αυτούς που είναι σε ηλικία, και πιο πολλοί είναι σε ηλικία που μπορούν να εργαστούν, τους προτείνει το πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία, το οποίο τρέχουμε εδώ και χρόνια. Και η απάντηση είναι βέβαια ότι ευχαριστούμε, δεν θέλουμε, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Στη χειρότερη των περιπτώσεων δεχόμαστε από ύβρις έως προφυλακισμούς. Μάλιστα. Απειλές, ναι, όχι απειλές βέβαια. Ναι, κατάλαβα τι εννοώ. Δεν έπεσε καμιά. Τι να σας πω. Εμείς χρησιμοποίησαμε πάρα πολλές φορές το μοναδικό όπλο που έχουμε, το οποίο είναι το αίτημα για έκδοση αγγελικής διαταγής, αγγελικής εντολής για ακούσια νοσηλεία. Ο νόμος προβλέπει ακούσια νοσηλεία μόνο για ψυχιατρικά περιστατικά. Πράγματι λοιπόν κάποιοι συνάνθρωποι μας, για τους οποίους εκδώσαμε και είναι πάρα πολλές αυτές οι αγγελικές διαταγές, οδηγήθηκαν μετά από το ΕΚΑΒ στο Εφημερεύον Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, από όπου είτε σε λίγες ώρες είτε την επόμενη μέρα πήραν εξιτήριο γιατί μπήκε η διάγνωση ότι δεν έχουν ψυχική πάθηση. Γιατρός είμαι κι εγώ, έχω μάλιστα και την υψηλότερη θέση στο Πτυχιακό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου και δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να μπει μια ψυχιατρική διάγνωση σε λίγες ώρες ή σε μια ημέρα. Θλίβομαι δηλαδή πραγματικά για αυτό το πράγμα. Το υπόστρωμα ψυχικής πάθησης απαιτεί διερεύνηση. Γι' αυτό και έχουμε ζητήσει, γι' αυτό και επιδιώκουμε, γι' αυτό και απαιτούμε, μπορώ να πω, την τροποποίηση του σχετικού νόμου, ούτως ώστε να προβλέπεται η ακούσια νοσηλεία για προστασία της υγείας των ανθρώπων αυτών εν γέννη και της δημόσιας υγείας κατά δεύτερον. Είναι τρομακτική εικόνα. Βλέπουμε ανθρώπους να κάνουν την ανάγκη τους εκεί πάνω στα μάρμαρα της Αριστοτέλους, δηλαδή είναι απεχθές το θέαμα. Ανθρώπους αρρώστους, ανθρώπους σε πολύ άσχημη κατάσταση. Υπάρχει, δηλαδή θα κάνουμε και. Θα μου πεις τώρα γιορτές σε Μάρνο, όλο τον υπόλοιπο χρόνο δεν στεναχωριέσαι, δεν σας αρέσει να το βλέπεις αυτό. Όχι, αλλά τώρα ένα παραπάνω. Έρχεται ένας επισκέπτης στην πόλη και βλέπει μια θλιβερή εικόνα και ουσιαστικά μας λέτε ότι είστε με δεμένα χέρια.
Δυστυχώς έτσι είμαστε. Δυστυχώς, ευτυχώς βέβαια που έχω υπερβεί πάρα πολλές φορές το καθήκον μου, το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεως, δεν το έχω παραβεί, το έχω υπερβεί και έχω παρέμβει και εγώ ίδιος προσωπικά. Έτσι ξέρω έναν προς ένα τα ονόματά τους, τα επίθετά τους, την ιστορία τους και έχουμε καταγράψει όλες τις απόπειρες που κάνουμε. Εμείς όλο το χρόνο ασχολούμαστε μαζί τους, όχι μόνο τώρα. Αλλά βλέπετε, υπάρχει ένας συνάνθρωπός μας ο οποίος ανήκει σε ειδική ομάδα από άποψη κάποιων εθισμών, καταλαβαίνετε πως τι εννοώ, ναι. Ο οποίος έχει και γάγγραινα στα πόδια με ακροτηριασμούς άκρων, δακτύλων βεβαίως, όχι άκρου ακόμα, και αυτό οφείλεται στο ότι έκανε, κάνει χρήση και στις μοιραίες και στις και χαμηλότερα, όπου βρει φλέβα τέλος πάντων, όπου βρει αρτηρία, και για τον οποίο δεν μπορώ να τον μαζέψω. Έτσι, έχουμε κινητοποιήσει τους πάντες. Πάμε σαν Δήμος. Φωνάζουμε το ΕΚΑΒ. Φωνάζουμε τις αδερφές της μητέρας Τερέζας, οι οποίες και αυτές δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό. Δεν δέχονται να κάνουν μπάνιο. Δεν μπορούμε εμείς όμως να είμαστε απίκο, βλέποντας πότε θα φύγει από εκεί για να πάει να κάνει τον επέτη, προκειμένου να του πάρουμε τα πράγματα. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να εφαρμόσουμε τις διατάξεις εγκατάλειψης δημόσιου χώρου και να επιβάλλουμε πρόστιμο σε έναν συνανθρωπό μας ο οποίος είναι σε τέτοια τραγική κατάσταση. Δεν ακούνε τίποτε. Δυστυχώς δεν ακούνε τίποτε. Αυτό όμως το οποίο απαραίτητα παρεμβαίνουμε άμεσα, μισό λεπτό μόνο, ναι, παρακαλώ, είναι τα θέματα της παιδικής προστασίας. Δηλαδή, όταν πληροφορηθούμε εμείς και οποιαδήποτε άλλη αρχή ότι επαιτεί κάποιος ή κάποια, έχοντας μαζί του ένα παιδί, εκεί ενεργοποιούνται αμέσως οι διατάξεις παιδικής προστασίας, παρεμβαίνει ο εισαγγελέας, η αστυνομία, όλοι μας. Από την εισαγγελία δεν έχετε κάποια ενημέρωση ότι, γιατί φαντάζομαι, και αλήθεια σας λέω ότι και εγώ τώρα αυτά που μου λέτε χαίρομαι πάρα πολύ, και φαντάζομαι και ο κόσμος που μας ακούει τώρα μας λέτε πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε, ότι όντως μπορεί, κάνετε κάποιες κινήσεις σαν Δήμος, αλλά κάπου υπάρχει και το όριο που σας σταματάει και ο νόμος, ότι δεν μπορείτε ούτε με τη βία να πάρετε κάποιους ανθρώπους από εκεί. Δεν μπορούμε να πιέσουμε σαν κοινωνία, σαν εσείς, σαν, σαν αντιδήμαρχος, λίγο παραπάνω την εισαγγελία ή κάποιον άλλο φορέα να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι από εκεί. Και με την εισαγγελία υπάρχει άριστη συνεργασία, αλλά η εισαγγελία, όπως και εμείς, ενεργούμε βάσει νόμων. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Αυτό είναι το δυσάρεστο. Άρα ουσιαστικά μας λέτε. Μόνο για ψυχική πάθηση. Μόνο για ψυχική, μάλιστα. Υπάρχει, αλλά μόνο για ψυχική. Οπότε αυτό που κρατώ εγώ είναι ότι εν τέλει να μην βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους, να μην τους δίνουμε χρήματα, γιατί ουσιαστικά τους δίνουμε έρισμα να μένουν εκεί, γιατί θα βγάλουν, ας πούμε, μεροκάμωτο, να το πω έτσι ομά. Ένας από όλους αυτούς κάνει το ίδιο. Έτσι. Υπάρχουν άλλοι δύο οι οποίοι είναι σε εισαγωγικά ανακυκλωτές. Υπάρχει άλλος ο οποίος λαμβάνει σύνταξη 870 ευρώ το μήνα, παρακαλώ. Έχει εκχωρήσει την πιστωτική του κάρτα σε κάποιον της περιοχής εκεί, στο πέταλο της Αριστοτέλους, στο άνω πέταλο, όχι στο κάτω, στο άνω. Τον προμηθεύει καθημερινά με ποσότητες αλκοόλ και ο άνθρωπος κείται εκεί πέρα. Μάλιστα. Και έρχεται και μου λέει, αντιδήμαρχε, πάρε με στο υπνοτήριο. Να σε πάρω, του λέω. Κάναμε δύο προσπάθειες να τον πάρουμε. Μόλις ήρθε το ασθενοφόρο για να μεταφέρει, ούρλιαζε, δεν φεύγω από εδώ. Πέρα του ότι εγώ είμαι διατεθειμένος να παραβώ και τον κανονισμό που λέει ότι άνθρωποι με σύνταξη άνω των 300 ευρώ, δηλαδή το επίδομα αλληλεγγύης, δεν μπορούν να φιλοξενηθούν. Έτσι, τον συνόδευσα εγώ ίδιο στην τράπεζα για να βγάλει καινούργια κάρτα, στην Πειραιώς εκεί, στην Αγία Σωστή, στην Εγνατία. Και έχουμε πάλι τα ίδια. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι της άποψης ότι φύγει κακό από τα μάτια μου, να τους πάρω, να τους πάμε πίσω από το Media Mark που λέει ο λόγος, ναι. Και τους πετάξουμε, να τους βάλουμε σε ένα γκέτο. Για το όνομα του Θεού, τα γκέτο ήταν άλλων λαών απόψεις και ενέργειες. Και άλλων εποχών, ναι. Όχι, και σε κάποιες εποχές διατηρούνται ακόμα, δυστυχώς, σε κάποιες χώρες. Δεν θέλετε να βάλετε το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι? Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση, γιατί εδώ ζούμε, έτσι, και δεν... δεν θα γίνει τίποτε, βάζω το πρόβλημα κάτω το χαλί, όπως λέτε σωστά. Αλλά δεν μπορώ. Δεν υπάρχει τρόπος. Και είναι συγκεκριμένα, μετρημένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, και υπάρχουν και άλλοι δύο, σας το λέω ξανά, που ίσως δεν το έχετε παρατηρήσει, στο πάρκο έναν της φιλοσοφικής σχολής, οι οποίοι έχουν στήσει ολόκληρο τσαντήρι, ας το πω εκεί πέρα. Νοικοκυριό, ναι.
νοικοκυριό, σε εισαγωγικά νοικοκυριό. Ναι, ναι. Ομέν και οι δύο διαθέτουν σπίτι, και οι δύο διαθέτουν σπίτι και βρίσκονται εκεί από κάποια ιδιορυθμία. Ομέν ένας λέει ότι δεν έχω ρεύμα στο σπίτι να φορτώσω το κινητό μου, να φορτίσω το κινητό μου. Ο δε άλλος μου λέει εδώ και 2-3 μήνες θα βάλω κουφώματα στο σπίτι μου. Έχει και τον αδερφό του εκεί, ο οποίος νοσηλεύεται σε ένα κέντρο αποκατάστασης και πληρώνει και 30 ευρώ την ημέρα. Απορώ από πού αυτά τα χρήματα. Τι να σας πω, και με την ιατρική μου ιδιότητα δηλαδή, εγώ διαρωτώ με μήπως βρίσκονται εκεί γιατί εκδικούνται στο μυαλό τους την κοινωνία, εκδικούνται κάποιον συγγενή. Δεν έχει ξεπεράσει αυτό. Πραγματικά είναι τραγική εικόνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε τη Δήμαρχε, που ήσασταν σήμερα εδώ, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, να ξέρει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται και γιατί συμβαίνει αυτό. Υπάρχουν οι δομές, υπάρχουν οι λύσεις. Κάποιοι άνθρωποι δεν δέχονται τις λύσεις, δεν τις στέλνουν τις λύσεις και γι' αυτό το λόγο παραμένουν εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένουμε από την πολιτεία να πράξει τα δέοντα και να υπάρξει ένα νομικό πλαίσιο, προκειμένου να μην έχουμε αυτή την εικόνα στον κεντρικότερο δρόμο της πόλης. Καλή σας μέρα, Αντιδήμαρχε. Καλημέρα σας και ευχαριστώ για το βήμα. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.